για σφαγή των επιδοτήσεων των αγροτών της Κρήτης προς όφελος των μεγαλοκαλλιεργητών του Θεσσαλικού κάμπου κάνουν λόγο οι συνδικαλιστές που εμβρόντιτοι πληροφορήθηκαν τις νέες διατάξεις που παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Ας αλλάξει και την τελευταία στιγμή η πρόταση αυτή, γιατί μιλάμε για σφαγή. Εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι από την Κρήτη, από τις καλλιέργειες της Κρήτης, θα χαθούν ποσά σε ποσοστά 50 με 60%. Ούτε λίγο ούτε πολύ, αν η πρόταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης περάσει, οι αγρότες της Κρήτης θα χάσουν από το 30 έως και το 60% των σημερινών επιδοτήσεων, όπως λένε οι συνδικαλιστές. Η ελιά θα κατέβει στα 50 με 70 ευρώ το στρέμμα και το αμπέλι στα 130 με 150 ευρώ το στρέμμα, εάν εφαρμοστεί το σχέδιο όπως έχει κατατεθεί αυτή τη στιγμή. Όπως φάνηκε στην παρουσίαση της πρότασης από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, οι ενισχύσεις κατευθύνονται πλέον στις καλλιέργειες που κυριαρχούν στην κεντρική Ελλάδα. Προτείνουμε οι άμεσες ενισχύσεις να είναι δίκαιες, διαφανείς και ισόρροπα κατανοημένες στους πραγματικά ενεργούς γεωργούς και μόνο για τη γη που πραγματικά καλλιεργείται και παράγει προϊόν. Κάμαμε ράθιμους και τεμπέλιδες αγρότες. Εάν η παραγωγή είναι μικρή, κανείς δεν ενδιαφέρεται και προτιμά τις επιδοτήσεις. Από τα 20 δισεκατομμύρια των αγροτικών επιδοτήσεων για την περίοδο 2015-2020, οι αρρωτρέες καλλιέργειες θα λάβουν τη μερίδα του λέοντος. Ενώ για τις δενδρόδεις καλλιέργειες, τις οποίες συγκαταλέγονται οι ελιές και τα αμπέλια, απομένει περίπου το 30% του συνολικού προϋπολογισμού. Στην Κρήτη είναι μόνο το 3% αρρωτρέες καλλιέργειες. Μεταφέρονται λοιπόν τα ποσά αυτά που θα χαθούν από εδώ, αυτό που φωνάζαμε από την αρχή, αυτό που φοβόμασταν, σε άλλες περιφέρειες, μεταφέρονται σε περιφέρειες με αρρωτρέες καλλιέργειες, πάνε τα ποσά, δηλαδή εκεί που θέλουν αυτοί, στοχευμένα. Τελευταία στιγμή λοιπόν θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε και εμείς το σενάριο του Υπουργείου, το οποίο βγάζει μεγάλους χαμένους από αυτή την αναθεώρηση της νέας ΚΑΠ, αυτούς που έχουν τους κατόχους δεντρόδων, καλλιεργειών και αμπελώνων. Οι αγροτοσυνδικαλιστές της Κρήτης βρίσκονται στα όρια του ξεσηκωμού. Το Προεδρείο της ΟΑΣΝΗ είχε σήμερα έκτακτη συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, καθώς ζητά συντονισμένη αντίδραση των θυγόμενων περιφερειών, ως όμως και των βουλευτών της Κρήτης. Θα ενισχυθεί πολιτικά αλλά και περιφερειακά από άλλες περιφέρειες που έχουν και αυτοί δενδρόδεις καλλιέργειες, ούτως ώστε να έχει μια καλή τύχη.